και πάω από τα λιμάνια στο Σύνταγμα, όπου εκεί μια ομάδα vegan κάνουν διαμαρτυρία για τα βάρβαρα έθιμα του Πάσχα. Για να συνδεθούμε κατευθείαν με το Σύνταγμα. Η κυρία Έλλη Στούρνα είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Vegan Life, μη κυβερνητική οργάνωση είναι. Θα κατεβάσετε λίγο την κάμερα για να σας βλέπουμε. Τέλεια! Λίγο κάτω ακόμα, πάλι να είστε στο κέντρο. Λίγο εκεί, πιο είστε... κάτω την κάμερα. Είστε μια χαρά. Ναι, ναι. Τέλεια. Κυρία Στούρνα. Ναι. Τι διαμαρτυρία είναι αυτή, γιατί, ποιο είναι το αντικείμενο? Το αντικείμενο είναι ότι θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να γιορτάσει υπέροχα το Πάσχα με την οικογένειά του, ειρηνικά και ευτυχισμένα, αλλά να βγάλει από το τραπέζι του τα ζώα που σφάζονται για να φτάσουν στο πασχαλινό τραπέζι. Συγκεκριμένα, πάνω από 2 εκατομμύρια αρνιά και κατσίκια σφάζονται κάθε χρόνο για την Κυριακή του Πάσχα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι η ουσία του Πάσχα δεν είναι το αρνί και το κατσίκι, αλλά είναι η οικογένεια, η αγάπη και το ότι βρισκόμαστε όλοι μαζί και περνάμε όμορφα. Είναι όμως μια παράδοση αιώνων και αυτή με τα αρνιά, δεν είναι? Δεν πρέπει να τα δεχτούμε λίγο και αυτά? Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι και λίγο δικαίωμα των λαών. Τώρα λίγο πιο ψηλά την κάμερα, δεν ξέρω τι κάνουν με την κάμερά σας. Βλέπουμε τη διαμαρτυρία. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι, η διαμαρτυρία είναι, ναι. Ναι, είναι πάνω από 100 ακτιβίστρες και ακτιβιστές πίσω μου. Οι οποίοι δεν δέχονται ότι η παράδοση το επιβάλλει και τέλος πάντων για μια φορά το χρόνο δεν είναι και τόσο φοβερό. Κοιτάξτε να δείτε, οι παραδόσεις ανά τον κόσμο, όχι μόνο οι ορθόδοξες, οι ελληνικές, έχουν κάποιες από αυτές, είναι βίες, είναι βάναυσες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να καταρριφθούν όλες τις παραδόσεις, αλλά θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να γίνουν πιο ειρηνικές και πιο συμβαθές με τις αξίες μας. Άρα δεν καταρρίφτουμε τις παραδόσεις, αλλά προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο για να τις φέρουμε πιο κοντά στις δικές μας αξίες. Και αυτό γίνεται ειρηνικά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχα δει αντισπισιστές, για παράδειγμα, να σπάνε κρεοπολία στα Εξάρχεια. Κοιτάξτε, αυτά είναι συγκεκριμένα περιστατικά, δεν είναι άλλου τύπου δράση. Έχουν γίνει όντως τέτοια περιστατικά. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε σταθεί στο Σύνταγμα με πλακάτ ειρηνικά. Δεν μιλάμε στον κόσμο. Έχουμε όμως τη δυνατότητα, αν θέλουν να κάνουμε, έχουμε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, τα οποία μπορεί όποιος θέλει περαστικός να τα φορέσει και να μπει μέσα σε ένα σφαγείο. Και καθόμαστε εδώ και ενημερώνουμε όποιον θέλει να ενημερωθεί. Φυσικά δεν πιέζουμε κανέναν να ενημερωθεί με το ζόρι. Άρα ειρηνικά εσείς. Και... ναι, εννοείται. Για να μάθω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή από εκδόμους φαγής μέχρι κτηνοτρόφους, ναι, ναι, εάν σταματήσει όλο αυτό, θα βγουν στην ανεργία. Έχετε κάποια πρόταση για αυτούς? Κοιτάξτε, αυτό και στην Ευρώπη, ας πούμε, αν δείτε ότι αλλάζουν σταδιακά οι νομοθεσίες για τη γουνοποιία, που είναι ένας άλλος κλάδος που απασχολεί πολύ την Ελλάδα. Εντάξει, άλλο πράγμα η γουνοποιία, άλλο το φαγητό. Σας λέω παράδειγμα τι συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οι νομοθεσίες, αν δείτε ότι σταδιακά εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους σε νέα επαγγέλματα, για παράδειγμα στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι οικοτουριστικά επαγγέλματα, είναι μια πρόταση που έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, παλιότερα από τη Δημοκρατική Αριστερά, για το κομμάτι της, μιλάω της γουνοποιίας. Τότε είχε γίνει. Θέλω να πω ότι φυσικά δεν τελειώνεις κάτι εν μία νυχτή, δεν γίνεται και πρακτικά αυτό. Αντιθέτως, η νομοθεσία μπορεί να ορίσει ότι σταδιακά μέσα σε χ χρονικό διάστημα αλλάζουμε, όπως πόσα επαγγέλματα έχουν αλλάξει οι ασυρματιστές, οι παγοπόλες, δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα επαγγέλματα. Και ζητάτε αυτό να γίνει, να γίνει καθολικά, δηλαδή αν κάποιος δεν θέλει να ακούσει την σύστασή σας και θέλει το Πάσχα να φάει αρνάκι, αλλά θέλει και καθημερινά να τρώει μπριζόλες, θα πρέπει να μπορεί ή θα πρέπει η νομοθεσία να το απαγορεύει? Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών. Δεν είμαστε ο νομοθέτης. Όχι, λέω τι ζητάτε, τι θα θέλατε να γίνει. Ναι. Ρωτάω, μα τι κουτέ? Ζητάτε, τι θα θέλατε να γίνει, ρωτάω. Θα θέλαμε φυσικά, όπως θέλουμε και να σταματήσει η εκμετάλλευση των ανθρώπων, όπως θέλουμε να μην υπάρχουν πόλεμοι, όπως θέλουμε να μην υπάρχουν παιδάκια που να ράβουν ρούχα στο Μπαγκλαντές, έτσι με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να μην σφάζονται και ζώα. Είναι με τον ίδιο τρόπο θα θέλαμε ιδανικά σε έναν κόσμο να μην υπάρχει εκμετάλλευση και βία προς κανένα άτομο. Εσείς πότε γίνατε vegan, σε τι ηλικία? Εγώ γίνα vegan στα 18-19 μου, όταν πήγαινα στο Πανεπιστήμιο σπουδάζοντας φιλοσοφία. Και από τότε συνιδρύσαμε τον φορέα μας το 2016, τη Vegan Life. Διοργανώνουμε τα μεγαλύτερα vegan festival στην Ευρώπη, το Vegan Life Festival, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και σε ένα μήνα μάλιστα έχουμε και festival στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο, με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και έχουμε μια σταθερή δράση από τότε,
με κάθε είδους δράσεις, φεστιβάλ, εκδηλώσεις, ομιλίες με επιστήμονες, εργαστήρια μαγειρικής, τα πάντα. Για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και ακριβώς για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Το να είναι κανείς vegan απαιτεί θρησκευτική προσήλωση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι vegan όλο τον χρόνο, αλλά το Πάσχα να φάει λίγο κοκορετσάκι, ας πούμε. Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για ηθική φιλοσοφία και δεν μιλάμε για μια διατροφή, δεν είναι ότι κάποιος κάνει και το diet, παλαιό diet και αλλάζει τη διατροφή του. Είναι μια ηθική φιλοσοφία. Η διατροφή είναι απλά αντίκτυπος της αλλαγής της ηθικής μας. Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που λέει ότι είναι υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, δεν αλλάζει τις πεποιθήσεις του κάποιες μέρες το χρόνο. Είναι πάντα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Εντάξει, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο ήπιο. Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά το ίδιο. Δηλαδή, στη φιλοσοφία. Την ηθική φιλοσοφία και τη φιλοσοφία του δικαίου, τα ζητήματα αυτά είναι αντίστοιχα. Τα συζητάμε παράλληλα με τα υπόλοιπα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και δικαιωμάτων. Και εκτός από την κατανάλωση κρέατος, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα θέλατε να απαγορευτούν. Για παράδειγμα, γαλακτοκομικά μπορεί να τρώει κανείς ή εκμεταλλευόμαστε τα ζώα επειδή παίρνουμε το γάλα τους και άρα και αυτά θα πρέπει να απαγορευτούν με νόμο. Κοιτάξτε, με βάση τον ορισμό του βιγανισμού, όπως τον όρισε η Vegan Society το 1944 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ουσιαστικά εναντιονόμαστε σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης και βίας απέναντι στα ζώα. Άρα, στα πειραματόζωα, στα δερμάτινα ρούχα, στα πούπουλα, στα φτερά, στη χρήση ζώων για ζωολογικούς κήπους, ενιδρία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήση και εκμετάλλευση, οτιδήποτε δεν θα θέλαμε και να βάλουμε έναν άνθρωπο σε αυτή τη θέση. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συνεχίστε ειρηνικά. Κάθε ειρηνική εκδήλωση είναι ευπρόσδεκτη στη δημοκρατία. Mm-hmm. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όσοι με τη βία προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους και επειδή δυστυχώς έχουν αμαυρώσει το κίνημά σας άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει τη βία, είναι καταδικαστέοι. Το να κάνετε εσείς αυτό που κάνετε, καλά κάνετε και συνεχίστε το. Χρόνια πολλά για καλό Πάσχα σας εύχομαι, κυρία Στούρια. Ευχαριστώ. Καλό Πάσχα και σας. Να είστε καλά.